και όλη αυτή η δίθεν προγραμματική συζήτηση που έχει ξεκινήσει τελευταίες 2-3 μέρες και δείγμα της οποίας έχουμε δει και πριν από λίγα λεπτά, τα τελευταία λεπτά, δείχνει ότι κατά τη γνώμη μας ψάχνουμε με τον Ντουφέκη να βρούμε τις διαφορές μεταξύ των προγραμμάτων των κομμάτων και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Και έχουμε πάει σε μια συζήτηση 5 πάνω, 5 κάτω, γιατί για αυτό το πράγμα μιλάμε. Ενώ δεν μιλάμε για το κύριο, μιας και πιάσαμε τη φορολογική πολιτική. Ποιο είναι το κύριο κατά τη γνώμη μας? Ότι από το σύνολο των φορολογικών εσόδων που εισπράχεται το κράτος, το 95% προέρχονται από τα εργατικά λαϊκά στρώματα, από τους μισθωτούς, τους μικρούς επαγγελματίες, τους συνταξιούχους, και μόλις το 5% προέρχονται από τους επιχειρηματικούς ομίλους. Άρα συμφωνείτε με τον Πασόκ? Όχι, δεν συμφωνώ με τον Πασόκ και θα σας εξηγήσω για ποιο λόγο δεν συμφωνούμε. Δεν ανατάσσει κάπως την εικόνα την οποία. Αυτό λοιπόν το 5 πάνω 5 κάτω δεν αλλάζει την κύρια τάση. Ποια είναι η κύρια τάση και για ποιο λόγο το λέμε αυτό? Λέμε για το πάρα πολύ συγκεκριμένο πράγμα που δεν το λέει το Πασόκ και δεν μπορεί κιόλας να το πει, γιατί συμφωνούν στις βασικές προγραμματικές κατευθύνσεις ότι θα συνεχιστεί και θα αναπαραχθεί αυτό το πράγμα, και όταν δίνεις 5 στη μια τσέπη, τα παίρνεις τα 5 με άλλο τρόπο από την άλλη τσέπη. Αυτή είναι η πολιτική τους. Και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι κανένας όμως από τα υπόλοιπα κόμματα δεν λέει, για παράδειγμα, για τις φοροαπαραγές που υπάρχουν για τους επιχειρηματικούς ομίλους, για τους εφοπλιστές, για την εθελοντική φορολογία των εφοπλιστών που είναι κατοχυρωμένη, για τον αναβαλλόμενο φόρο των τραπεζών. Και όλη αυτή η συζήτηση για τα μερίσματα, επιτρέψτε μου, είναι πάρα πολύ υποκριτικό να γίνεται συζήτηση μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί η Νέα Δημοκρατία το πήγε από το 10% στο 5%. Αλλά παρόλα αυτά. Δεν πληρώνουν φόρο. Ο ΣΥΡΙΖΑ γιατί? Οι εφοπλιστές. Γιατί εσείς το είχατε πάει από το 15% στο 10%, κύριε Καραμέρο. Ήταν από τα πρώτα μέτρα που κάνατε όταν βγήκαμε από τα μνημόνια. Ξέρετε πόσο κοστίζει η φορολογία των μερισμάτων? Λέω λοιπόν. Θέλω να πω, ξέρετε ότι τα έσοδα δεν είναι από εκεί. Είναι από τα υπερκέρδη η φορολογία, κύριε Βουρδουμπά. Οι εφοπλιστές με την εθελοντική φορολογία στην Ελλάδα δίνουν από 40 έως 120 εκατομμύρια το χρόνο. Επιτρέψτε μου λιγάκι, τα νούμερα είναι πολύ συγκεκριμένα. Ελληνική στα πλοία της δεν πληρώνει φόρο. Ξαναλέω λοιπόν. Οι εφοπλιστές λοιπόν, και είναι κατοχυρωμένοι από το Σύνταγμα αυτό και το ξέρετε, φαντάζομαι, ότι δεν φορολογούνται οι Έλληνες εφοπλιστές. Και υπάρχει η έννοια η οποία είναι προφανή. Οι εθελοντικοί δεν έχουν έδρα την Ελλάδα και είναι περίπου. Η εθελοντική φορολογία λοιπόν έχει φτάσει στο σημείο να δίνουν οι Έλληνες εφοπλιστές το χρόνο 40 ή στην καλύτερη 100-120 εκατομμύρια το χρόνο από ένα σύνολο 56 δισεκατομμυρίων. Φαντάζομαι αντιλαμβάνεστε τι ποσοστό είναι αυτό. Δεν είμαι σίγουρος. Δεν τα έχω. Την ίδια ώρα μπορείτε να ρωτήσετε και τους συναδέλφους εδώ πέρα που τα κόμματα τους έχουν κυβερνήσει και έχουν εισπράξει ως κυβερνήσεις. Άρα λέμε με αυτή την έννοια. Όλη αυτή η συζήτηση, κατά τη γνώμη μας, δεν βάζει την ουσία στο επίκεντρο, που κατά τη γνώμη μας η ουσία είναι ότι μετά τις 25 Ιούνιου θα έχει ο λαός να αντιμετωπίσει μια αντιλαϊκή κυβέρνηση από χέρι, πιθανότατα της Νέας Δημοκρατίας με βάση το σχετισμό που έχει διαμορφωθεί, και ταυτόχρονα δεν είναι προς το συμφέρον του να έχει και μια ισχυρή συνενετική συστημική αντιπολίτευση που θα κάνει και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Γιατί αυτή τη στάση έχουν, γιατί συμφωνούν προγραμματικά τα κύρια. Άρα χρειάζεται, κατά τη γνώμη μας, και αυτό επιβεβαιώνεται και από τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών. Γιατί ξέρετε, μετά τις εκλογές έχουν προκύψει 2-3 κομβικά και εμβληματικά γεγονότα. Το ένα πράγμα είναι προφανώς η έκθεση αερινή της Κομισιόν που λέει ποιο είναι το πρόγραμμα της επόμενης κυβέρνησης. Συγκεκριμένα πράγματα, καθυλωμένοι μισθοί, πάγωμα των τριετιών μέχρι το 27, που λέει φοροεπιδρομή καινούρια. Διεύρυνση της φορολογικής βάσης, το λέει, άρα μικροεπαγγελματίες στο στόχαστρο, που λέει νέα πράσινα χαράτσια. Επί τη βάση της πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, δεν ανατρέπεται το πρόγραμμα. Που λέει συνέχιση των πληστηριασμών. Και ένα δεύτερο πράγμα που έγινε χτες και πρέπει να το πούμε, είναι άλλο ένα εργοδοτικό έγκλημα στο πέραμα. Αποτέλεσμα της πολιτικής που εξυπηρετεί με όλους τους τρόπους τους εργοδότες για να επιτυγχάνουν το καπιταλιστικό κέρδος. Κανένα μέτρο ασφάλειας και με ευθύνη και των κυβερνήσεων, γιατί ξέρετε. Τα συνδικάτα εκεί δίνουν μεγάλη μάχη όλα τα χρόνια και δίνουν μάχη όχι μόνο για μισθούς, δίνουν μάχη και για συνθήκες δουλειάς, για μέτρα υγιεινής και ασφάλειας. Και ξέρετε ότι αυτές οι συμβάσεις οι οποίες υπογράφονται, γιατί υπογράφονται συμβάσεις στο πέραμα, δεν γίνονται υποχρεωτικές. Με ευθύνη και της προηγούμενης κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και της τωρινής Νέας Δημοκρατίας. Αντός το πέραμα, πάτε κάτι να ρωτήσεις. Σε ό,τι αφορά το πέραμα, μία μικρή παρέμβαση. Το πέραμα που ντεκόρ, κύριε Μαρκούπουλε, τώρα θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να δούμε. Σε ό,τι αφορά το πέραμα. Προφανώς το θέμα, πολύ σωστά τον πάτε κύριε Κακούση, των συνθηκών εργασίας είναι αδιαπραγμάτευτο και να υπάρξει πλήρης φωτισμός σε αυτό το περιστατικό. Όμως δεν θα μειώσουμε το γεγονός ότι στο πέραμα υπάρχει σήμερα εργασιακά, ενώ σε επίπεδο παραγωγής και απασχόλησης, μια εντελώς διαφορετική εικόνα. Τα γιοτς δεν φεύγουν για την Τουρκία, μένουν στο πέραμα και προστεβάζονται. Έχουν ανέβει τα μεροκάματα, έχει πέσει η ανεργία με μεγαλύτερους δείκτες από τους πανελλαδικούς στη Β' Πειραιά και στο πέραμα. Μην ακυρώνουμε λοιπόν, προφανώς δεν λέω,
για το ατύχημα να φωτιστεί πλήρως η κατάσταση. Αυτή είναι η ανάπτυξη που όμως ο περαματιώτικος λαός ψήφισε, μίλησε και ψήφισε για πρόοδο και ανάπτυξη. Δεν είναι ο πρώτος νεκρός. Δεν θα το ξαναφέρω. Δεν είναι ο πρώτος. Ο περαματιώτικος λαός έδωσε ιστορικό ρεκόρ. Το δεδομένο που έχουν μπροστά τους οι εργαζόμενοι, οι αυτοαπασχολούμενοι, οι μικροί επαγγελματίες, οι νέοι, είναι ότι θα υπάρχει μια αντιλαϊκή κυβέρνηση μετά τις 25 του Ιούνιου και την κάλπη. Και επίσης ένα άλλο δεδομένο. Τι σημαίνει αντιλαϊκή κυβέρνηση? Αντιλαϊκή, θα έχει ένα αντιλαϊκό πρόγραμμα το οποίο θα εξυπηρετεί τους λίγους, θα συνεχίσει να κινείται με βάση το στόχο της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων και θα πληρώνουν τα εργατικά λαϊκά στρώματα είτε σε περιόδους κρίσης είτε σε περιόδους ανάπτυξης. Δεν καταλαβαίνω. Αυτό λοιπόν είναι το πρόγραμμα που υπάρχει. Κατά τη γνώμη μας είναι δεδομένο και προσδιορίζεται από αυτές τις ιεραρχίες και τις προτεραιότητες που έχει αυτή η κυβέρνηση, από τις δεσμεύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από τις δεσμεύσεις του ΝΑΤΟ. Και την περαιτέρω εμπλοκή της χώρας μας στο μακελιό στην Ουκρανία και μια σειρά από άλλα ζητήματα. Έχει επίσης δεδομένο ο κόσμος. Στην Ουκρανία δεν έχουμε μακελιό, έχουμε εισβολή. Μακελιό έχουμε, από που προέκυψε από την εισβολή. Έχουμε εισβολή μιας χώρας σε μια άλλη χώρα. Είναι μια πολύ μεγάλη σύγκρουση που γίνεται αυτή τη στιγμή και φαντάζομαι πλέον μετά ούτε από όλη την εποχή. Είναι εισβολή. Είναι μια χώρα η οποία επιτίθεται σε μια η οποία αμήνεται. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια γενικευμένη σύγκρουση που γίνεται στο έδαφος της Ουκρανίας. Θα με αφήσετε να ολοκληρώσω όμως τώρα ή θα πείτε τη γνώμη σας. Την προσπάθειά μου να πω μια φράση. Λέω λοιπόν ότι απέναντι σε αυτή την αντιλαϊκή κυβέρνηση και σε μια συνενετική και συστημική αντιπολίτευση που υπόσχονται τα κόμματα τα οποία ψηφίσανε 50% το ένα και 70% των άλλων τους νόμους που έφερε η κυβέρνηση Μητσοτάκη την προηγούμενη τετραετία, η μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου έχει ανάγκη από ένα πολύ πιο ισχυρό κουκουέ, από μια μαχητική λαϊκή αντιπολίτευση, η οποία θα στριμώχνει την επόμενη κυβέρνηση και θα βοηθά τους εργαζόμενους και το κίνημα να δίνουν μάχη στο επόμενο διάστημα, να εμποδίζουν αντιλαϊκά μέτρα που είναι μπροστά μας, γιατί είναι μπροστά μας τα ζώρικα. Και επίσης να μπορούν να πετυχαίνουν νίκες, να βελτιώνουν τη ζωή τους μέσα από τη μάχη, τον αγώνα, τον καθημερινό που μπορεί να δώσει τέτοιου είδους αποτελέσματα και μια ελπίδα. Μια απορία από την εκπομπή. Και αυτή η ελπίδα. Μια απορία μου είναι. Να ολοκληρώσω τη φράση του Μπαμπή. Αυτή η ελπίδα πρέπει να γίνει ακόμα πιο δυνατή στις 25 Ιουλίου.